με τον οποίο θα συζητήσουμε από αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλώ ήρθατε. Σε εσά και του τηλεθεατέ. Μετά από 10 χρόνια συνεχών αγώνων, τα καταφέραμε. Ξαναπάμε για να κερδίσουμε το χαλούμι. Βεβαίως, σήμερα το πρωί έχω καταθέσει τον φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την κατοχύρωση αυτού του προϊόντος. Μια πονημένη ιστορία εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια παίρνει τον δρόμο της τελικής και εύχομαι επιτυχούς κατάληξης. Άρα καταθέσαμε ήδη επίσημα τον φάκελο. Καταθέσαμε σήμερα στις 11 το πρωί τον φάκελο. Αυτή τη στιγμή τελούμε υποκαθεστώς κατοχύρωσης, δηλαδή προσφέρεται εθνική μεταβατική προστασία για το προϊόν και ταυτόχρονα έχει δοθεί μία δεκαετής μεταβατική περίοδος, ούτως ώστε να μπορέσουν η παραγωγή μας, οι τυροκόμοι μας να προσαρμοστούν στα δεδομένα αυτού του φακέλου που προνοούν ποσόστοση 50% και πλέον σε αγινό και πρόβειο γάλα. Δηλαδή όλα αυτά που βάλαμε στην αίτηση, φαντάζομαι τα έχετε συνεννοηθεί και με τυροκόμους και με κτηνοτρόφους. Μην φωνάζουν αύριο για τις ποσοστώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πιθανόν να εκφράσουν παράπονα, όμως δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να κατοχυρωθεί το χαλούμι. Υπάρχει και η προϊστορία αυτής της υπόθεσης. Έχουν υποβληθεί και στο παρελθόν αιτήσεις για κατοχύρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τι εστί χαλούμι. Είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό προϊόν και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε με αυτά τα ποσοστά. Όπως όμως έχω πει, εμείς δίνουμε μια δεκαετή μεταβατική περίοδο για να διευκολύνουμε τους παραγωγούς μας, να μην διαταραχθεί η αγορά. Υπήρχε ένα διάταγμα που προνοούσε σε κάποιους μήνες 23% ελάχιστη ποσόστοση σε υγιεινό και πρόβειο και σε κάποιους άλλους μήνες 35%. Αυτό τώρα ακυρώνεται, αυτό το διάταγμα. Εκδίδεται ένα νέο διάταγμα σήμερα που το ελάχιστο ποσοστό καθορίζεται στο 20%. Πιστεύουμε ότι αυτό θα διευκολύνει την παραγωγή του χαλουμιού και την εμπορία του. 20% το κατώτατο. Το ελάχιστο, ναι. Μάλιστα. Και αναμένουμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις. Απάντηση πότε θα έχουμε περίπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τώρα, όπως έχω πει, ευρισκόμαστε υποκαθεστώς κατοχύρωσης. Αυτό δεν το καταλάβαμε, ναι. Με την υποβολή του φακέλου σημαίνει ότι καμία άλλη χώρα και κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση κατοχύρωσης. Δεν μπορούν να υποβληθούν πλέον εμπορικά σήματα για κατοχύρωση, άρα η δημοκρατία δεν χρειάζεται νομικά να αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευελπιστούμε ότι αυτός ο φάκελος, επειδή υπάρχει και η προϊστορία και επειδή είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο που έχει υποβληθεί, θα τεθεί σε μια διαδικασία ταχείας εξέτασης. Ευελπιστώ ότι σε 7 με 8 μήνες θα λάβουμε θετική απάντηση και μετά θα ανοίξει το τραπέζι για ενστάσεις που πιθανόν να έχουν κάποιες άλλες χώρες. Ευελπιστώ ότι σε ένα χρόνο, με 14 μήνες, αυτό το θέμα θα έχει τελειώσει. Όμως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είμαστε ασφαλισμένοι, δεν κινδυνεύει. Γιατί αυτό ακούσαμε διάφορες χώρες να καραδοκούν εκεί για να χτυπήσουν το χαλούμι. Ναι, και ταυτόχρονα με την κατάθεση αυτού του φαγγέλου προστατεύουμε και το προϊόν χελίμι, το ίδιο με το χαλούμι, το παρασκευάζουν οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπροι, άρα καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να παρασκευάζει αυτό το προϊόν, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι ένα ανταγωνιστικό προϊόν προς το χαλούμι, άρα τα ωφέλη για το χαλούμι, για την Κύπρο θα είναι πολλαπλά. Άρα δηλαδή κάναμε το πρώτο βήμα, πάμε και για άλλα προϊόντα, μένουμε στο χαλούμι προς το παρόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Υπάρχει και μια σειρά από άλλα προϊόντα, είναι λουκάνικα πιτσιλιάς, λουκάνικα πάφου, είναι το ροδόσταγμα του αγρού και είναι προϊόντα τα οποία σκοπεύουμε να προωθήσουμε, το κολοκάσι της Σωτήρας. Είναι κάποια άλλα έτσι πολύ χαρακτηριστικά προϊόντα της Κύπρου που πιστεύω ότι έχουν προστιθέμενη αξία και θα επωφεληθεί πάρα πολύ η κυπριακή οικονομία αν καταφέρουμε να εγγράψουμε και άλλα τέτοια προϊόντα. Όμως η ναυαρχίδα των προϊόντων μας είναι το χαλούμι
Και αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε άμεσα. Άρα έγινε η αρχή σήμερα, κύριε Υπουργέ, με το χαλούμι και σύντομα να δούμε και άλλα προϊόντα. Βεβαίως. Να είναι εκεί που πρέπει για να στηρίξουμε και την κυπριακή οικονομία. Βεβαίως. Λοιπόν, αναμένουμε απάντηση σε 7 με 10 μήνες, 12. Και ευχόμαστε να μάθαμε από τα λάθη μας και όλα να κυλήσουν όπως τα θέλουμε. Ευελπιστώ ότι θα επικρατήσει ειρήνη μεταξύ των παραγωγών. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι το χαλούμι είναι εθνικό θέμα. Έπρεπε να κατοχυρωθεί και να προστατευτεί αυτό το προϊόν. Και θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για τους Κύπριους αγρότες και για την κυπριακή οικονομία. Και πλέον όλοι θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ούτως ώστε να πετύχουμε σύντομα οριστική κατοχήρωση. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα πάμε για λίγο στο Σίγμα Live για το περιστατικό από χθες, τον θάνατο του 7χρονου.